Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ» και θα ήθελα να σας προτείνω φέτος να μην πάρετε αποφάσεις για τη νέα χρονιά. Κάθε τέλη Δεκέμβρη, ξέρετε, τέλη της χρονιάς, ακούμε για τους στόχους, το να βάλουμε στόχους για τη νέα χρονιά, νέες συνήθειες, να σταματήσουμε ή να αντικαταστήσουμε παλιές συνήθειες κτλ. Στην Αμερική αυτό το ονομάζουν New Year's Resolutions, δηλαδή αποφάσεις για τη νέα χρονιά. Εγώ για φέτος θα σας πρότεινα να μην πάρετε αποφάσεις για τη νέα χρονιά. Βασικά, να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τις αποφάσεις και τους στόχους για τη νέα χρονιά. Και εγώ το κάνω κάθε χρόνο και φέτος το έκανα. Αυτό που έχω δει όμως ότι κάνει την ουσιαστική διαφορά δεν είναι οι αποφάσεις, αλλά οι δράσεις. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ξανακούσει το ερώτημα που λέει ότι ήταν τρεις φίλοι στην άκρη μιας πισίνας και οι δύο από αυτούς αποφάσισαν να βουτήξουν. Ερώτηση: πόσοι έμειναν στην άκρη της πισίνας? Η απάντηση φυσικά είναι ότι έμειναν και οι τρεις. Γιατί οι δύο από τους τρεις φίλους δεν βούτυξαν, αλλά αποφάσισαν να βουτήξουν. Οπότε, okay, σίγουρα δεν είναι κακό να βάζετε στόχους και να παίρνετε τις αποφάσεις για τη νέα χρονιά, αλλά αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε είναι να κάνετε δράσεις για όλες αυτές τις αποφάσεις. Είχα μάθει από τον Τόνι Ρόμπινς πριν μερικά χρόνια ότι ποτέ μην φύγεις από το σημείο που βάζεις ένα στόχο χωρίς να κάνεις κάτι για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Μην γράφετε στόχους και μετά από μια εβδομάδα ή ακόμα και την επόμενη μέρα λέτε ότι θα κάνω ή θα βάλω ένα πλάνο δράσης για την επίτευξή τους. Κάντε κάτι τώρα, τη στιγμή που γράφετε το στόχο. Όταν αποφασίσετε να ξεκινήσετε μια νέα συνήθεια ή να αντικαταστήσετε μια παλιά, μην περιμένετε μέχρι την πρώτη του μηνός ή μέχρι την επόμενη Δευτέρα, ούτε καν μέχρι αύριο. Κάντε κάτι τώρα, σήμερα, τη στιγμή που πήρατε την απόφαση. Αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος ότι οι στόχοι και οι αποφάσεις της νέας χρονιάς θα πιάσουν τόπο. Η ευχή μου λοιπόν για εσάς για το 2019 είναι να κάνετε περισσότερη δράση η οποία θα σας οδηγήσει στην καλύτερη χρονιά που είχατε ποτέ, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο υγείας, σχέσεων, οικογένειας ή οτιδήποτε άλλο. Και θέλω να σας αφήσω με κάτι που άκουσα χθες βράδυ και μου άρεσε και λέω ότι αν είσαι διατεθειμένος για τα επόμενα 3 χρόνια να κάνεις αυτό που οι περισσότεροι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν, τότε μετά από 3 χρόνια θα μπορείς να έχεις αυτό που οι περισσότεροι δεν μπορούν να έχουν. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, να έχετε μια υπέροχη χρονιά και θα χαρώ να τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.